Στη φύση, αλλά κάποιοι άνθρωποι το έχουν, αν το θέλεις, α, α, εκτιμήσει πολύ περισσότερο και τα τελευταία πέντε χρόνια το γανόδερμα αυτή λοιπόν είναι η λέξη κλειδί για σήμερα και κρατήστε την, στη ζωή μας έχει μπει πολύ δυναμικά και έχει να μας πει πάρα μα πάρα πολλά η εταιρεία DXN, όπου ε, έχει τη βάση στο γανόδερμα και στα συμπληρώματα διατροφή, αλλά και στα καλλιτικά προϊόντα, με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Κουτσούκο Γιώργο, που είναι εδώ κοντά μα. Ε, σας Σα καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που δεχτήκατε να είστε εδώ κοντά μα. Για να μα μιλήσετε για το γανόδερμα, η Σίλια Κατραλή, βεβαίω, εδώ στην παρέα μα. Σίλια, μου στο δεύτερο μέρο θα μάθουμε από σένα τα κινηματογραφικά και τα α, νέα που έχει ετοιμάσει. Όπου το γανόδερμα, κύριε Κουτσούκο, όπω προανέφερα τα τελευταία πέντε χρόνια το ακούμε πάρα πολύ και έχει μπει στη ζωή μα πολύ δραστικά. Μέσα από την εταιρεία σα, με πάρα πολλά προϊόντα που ψάχτηκα πάρα πολύ για να δω ποιο μπορεί να μου μιλήσει γι' αυτό και επέλεξα εσά γιατί όταν μια εταιρεία σε πάρα πολλά προϊόντα, από ένα απλό καλλιτικό σαπούνι μέχρι ένα συμπλήρωμα διατροφή, μέχρι ένα καφέ, ένα τσάι τη καθημερινότητά μα, έχει βάσει το γανόδερμα με πραγματικά πάρα, πάρα πολύ καλέ λειτουργίε στον οργανισμό και αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι και εσεί πριν από εμά το έχετε ψάξει πολύ για να το έχετε βασικό συστατικό. Α, θα μιλήσουμε και θα δώσουμε και πάρα πολλά δώρα να πω ότι στο παπάγιακού.gr 10 από εσά θα κερδίσετε α, τα προϊόντα που βλέπετε στο τραπέζι για να τα δείξουμε που είναι και καλλιντική σειρά αλλά και συμπληρώματα διατροφής και άλλοι 10 ε, ε, συν. Δηλαδή το κάθε προϊόν επί δύο φορές μια προσφορά από την εταιρεία α, DXN. Α, θέλω να ξεκινήσουμε και να πάμε να πούμε στους τηλεθεατές μας. Ακούμε γανόδερμα τα τελευταία πέντε χρόνια και γι' αυτό και ήθελα να είστε κοντά μου. Και να καταλάβουμε τελικά τι είναι αυτό το γανόδερμα που πολλοί δεν το ξέρουν και αν το εξηγήσουμε πολλοί να το ξέρουν αλλά να μην το ξέρουμε την ορολογία αυτή. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γανόδερμα, τι είναι το γανόδερμα. Είναι ένα μανιτάρι. Ναι. Ένα θαυματουργό μανιτάρι. Το ανακάλυψε πρώτος ο Διοσκουρίδης πριν 2.500 χρόνια ήταν μαθητής του Ιπποκράτη και θεωρείται ο πατέρας της βοτανολογίας. Ε, αυτό το περίφημο μανιτάρι λοιπόν που έχει ένα έντονο κόκκινο λαμπερό χρώμα ε, ανακάλυψε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Άρα ε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος ε, το γανόδερμα βγαίνει από αυτό το μανιτάρι που έχει ένα κόκκινο χρώμα που διαφέρει όμω από τα κλασικά μανιτάρια. Ακριβώς είναι ένα σπάνιο μανιτάρι και το ονόμασε λοιπόν ο Διοσκουρίδης γανόδερμα γιατί... Γανός, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπερός. Επειδή λοιπόν έχει ένα πολύ έντονο, όπως βλέπετε εδώ, λαμπερό χρώμα, mm -hmm. το μανιτάρι μας, ονομάστηκε γανόδερμα. Και αυτή η ορολογία υπάρχει ε, εδώ και 2.500 χρόνια. Το οποίο ευδοκιμεί α, εύκολα στην Ελλάδα σε πολλούς χώρους ή το βρίσκουμε Όχι. πολύ συγκεκριμένα γιατί είναι τόσο σπάνιο. Είναι πάνω σε βουνά, πάνω στα δέντρα, έτσι, είναι πολύ σπάνιο βότανο και όλα αυτά τα 2.500 χρόνια και στην Ελλάδα, αλλά και στην ε, ε, Ασία, ε, Κίνα, Ιαπωνία, ήταν ε, τροφή για βασιλιάδες και αυτοκράτορες. Γιατί τους έδινε υγεία, ευεξία, ευημερία, μακροζωία και γονιμότητα. Mm -hmm. Και επίσης πνευματική διάβγεια. Μάλιστα. Mm -hmm. ε, τα τελευταία λοιπόν χρόνια, από το 1970 και μετά, άρχισε να καλλιεργείται για εμπορικούς σκοπούς. Η DXN πρωτοπόρησε σε αυτή τη διαδικασία ε, με τον ιδρυτή της, τον Dr. Lim, ε, και στη Μαλαισία πριν 25 χρόνια, το 1993, ε, κατασκεύασε τις πρώτες εγκαταστάσεις και άρχισε την εμπορική καλλιέργεια ε, του, ε, του γανόδερματος. Γανώδερμα. Του ε, το γανόδερμα, Lucidum, όπως είναι η ονομασία του, ε, καλλιεργείται με ειδική διαδικασία Επεξεργάζεται με ειδική διαδικασία και από αυτή τη διαδικασία ε, παίρνουμε το, τα σπόρια του ε, και με χρήση ειδικής τεχνολογίας νανοκλίμακας που είναι 20 προς 1, δηλαδή από 20 κιλά μανιταριού παίρνουμε ένα κιλό σκόνης που τα προϊόντα. Που όμως καταλαβαίνουμε, εκεί θα σα ρωτάγα τώρα, ότι δεν μπορεί τόσα πολλά προϊόντα ε, στην αγορά, γιατί έχετε μια μεγάλη γκάμα και θα αναφερθούμε, ε, δεν μπορεί να βγαίνουν μόνο από ένα μανιτάρι. Απ' την άλλη όμως, όταν ένα προϊόν ε, είναι, αν το θέλουμε, ε, τόσο θαυματουργό, μια μικρή δόση, ακόμα και ένας κόκο να μου επιτραπεί, φτάνει. Για να κάνει τη θαυματουργική του δράση. Γιατί κάποιο πολύ απλό άνθρωπο μπορεί να σου πει: Βρέα, Αλέξανδρε, συγγνώμη, πόσε χιλιάδε μανιτάρια πρέπει να συμπιέσουμε και να κρατήσουμε αυτό που πρέπει, για να βγάλουμε, α πούμε, 10.000 σακουλάκια με καφέ. Άρα αυτό σημαίνει ότι, α, ότι χρειάζεται μισή, μικρή ποσότητα, γιατί είναι πολύ θαυματουργό το, ακριβώς, το ακριβώς. προϊόν. Χρειάζεται μικρή ποσότητα. Ε, τι κάνει το γανόδερμα, Είναι το κορυφαίο, εξορροπητικό και προσαρμοσογόνο βότανο στη φύση προσαρμόζεται στον κάθε οργανισμό και αυξάνει την ικανότητα του σώματος να ισορροπεί στα φυσιολογικά επίπεδα. Έχουμε, είναι πολύ πλούσιο, σε, έχει πάνω από 400 βιοενεργά συστατικά από τα οποία τα 150 είναι αντιοξειδωτικά Και όπως είναι πρωτεΐνες, ίνες, βιταμίνες, λιπαρά οξέα, ωμέγα 3, ω3, 6, ω 9, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και εργοστερόλε. Ε, οι επιστημονικές ερεύνες έχουν εστιάσει κλι... και υπάρχουν κλινικές μελέτες που τα ιδιαίτερα στατικά του γανοδέρματος όπως είναι το οργανικό γερμάνιο, η αδενοσύνη, οι πολυσαχαρίτες έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στην ενίσχυση του ανασωπητικού μας mm -hmm. και στον καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες. Τι κάνει δηλαδή το γανόδερμα. Το γανόδερμα ε, κάνει δύο βασικές λειτουργίες. Ε, όταν το παίρνουμε καθημερινά, έτσι, είτε με κάψουλε, είτε με σκόνη, είτε απορροφήματα που θα εξηγήσουμε αργότερα, που έχουμε τσάι με μεγανόδερμα, καφέ με μεγανόδερμα και σοκολάτα μεγανόδερμα για τα παιδιά. Το πρώτο που λοιπόν που κάνει ο οργανισμό είναι όταν παίρνουμε καθημερινά σαν συμπλήρωμα διατροφή στο γανόδερμα, είναι να καθαρίσει τον οργανισμό μα από τι τοξίνε. Ε, Όπω ξέρετε, ο άνθρωπο σήμερα επιβαρύνεται καθημερινά, δεν τρέφεται σωστά, έτσι, δεν αθλείται, ε, δεν πίνει σωστέ ποσότητες νερού και η τροφή του είναι βασισμένη σε όξινες τροφές και όχι αλκαλικές. Όξινες τροφές είναι τα κρέατα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα αναψυκτικά κλπ. Ενώ αλκαλικές είναι οι φυτικές τροφές, ε, φρούτα, λαχανικά, ε, καλαμπόκι κλπ. Ε, ο άνθρωπος πρέπει να τρώει αλκαλικές όξινες 4 προς 1. Στην πράξη, σήμερα κάνουμε το αντίθετο. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν τρώμε υγιεινά. Καθόλου. Ε, ε, δεν ζούμε υγιεινά και το πιο σημαντικό επίσης ε, δεν σκεφτόμαστε και η Γίνα. Άρα, στην ουσία, στον οργανισμό μας, με την καθημερινή του συμπληρωματική δράση, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι ω συμπλήρωμα διατροφής στο Γανόδραμα αλλά και όλα τα προϊόντα που μιλάμε για συμπληρώματα διατροφή δεν αντικαθιστούν τη συνήθεια η καθημερινή διατροφή, είναι συμπλήρωμα. είναι συμπλήρωμα. Αυτό να το τονίσουμε. Άρα, είναι ένα προϊόν και ένα συστατικό που στην ουσία λειτουργεί εξισορροπητικά για τον οργανισμό, του δίνει αυτό που του λείπει και Ακριβώς. καθαρίζει αυτό που υπερβάλλει. Ακριβώς. Και κάνει ομαλή τη λειτουργία και την ανάπτυξη. Έτσι. Είναι μια υπερτροφή. Άμπρα. Και το Γανόδερμα είναι η υπερτροφή των υπερτροφών. Επίση, κάτι άλλο να σα τι άλλο κάνει το Γανόδερμα, ε, ενισχύει το ανοσοποιητικό μα σύστημα, έτσι; το σκανάρι, και βλέπει που έχει αδυναμίε. Και επεμβαίνει στην κυταρική δομή, οπότε ο οργανισμό ε, γίνεται τόσο ισχυρό που αρχίζει να αυτοθεραπεύεται. Γιατί το ανθρώπινο σώμα είναι προγραμματισμένο να αυτοθεραπεύεται. Απλώς όταν είναι το ανασωπητικό μας χαμηλό, έρχονται οι αρρώστιες, οι ασθένειες, οι Σαφώς, τα προβλήματα, και δηλαδή η κακή είστε. λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων, έτσι, ε, που επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας. Θέλω λίγο να πάμε α, αυτό το τόσο φυσικό συστατικό, γιατί είναι από τη φύση, το πολύ ιδιαίτερο αυτό μανιτάρι, το λεγόμενο σόλους γανόδερμα. Πάμε λίγο να πούμε ποια προϊόντα περιέχουν το γανόδερμα, γιατί εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για δύο συγκεκριμένα. Εσείς όμως όλοι τα προϊόντα που έχουμε και ευχαριστούμε την εταιρεία, τα οποία τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και βεβαίως και μέσα από το site. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι όλοι θα κερδίσετε δύο από εσάς για το κάθε προϊόν που αναφέρουμε τώρα και τα προϊόντα λοιπόν που έχει η εταιρεία είναι γενικότερα πάμε να πούμε από την καλλιτική σειρά έχουμε ένα θαυματουργικό σαπούνι που το γνωρίζω καλά. Αυτό είναι το καταπληκτικό λοιπόν σαπούνι, mm -hmm. έτσι που είναι για το πρόσωπο και για όλο το σώμα. Ε, είναι φοβερά ενυδατικό, είναι, είναι πολύ καλό και αποτελεσματικό για ακμή για παιδιά για το πρόσωπο. Και είναι τόσο απαλό που εγώ ξυρίζομαι με αυτό. Κάνω ένα απαλό αφρό και ξυρίζομαι καθημερινά. Ωραία. Έχουμε έτσι. το σαπούνι και έχουμε και το σαμπουάν. Έχουμε το σαμπουάν που βλέπουμε εκεί. Σωστά. Ε, το οποίο είναι ένα σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών, για ξηρά μαλλιά, λιπαρά. Ξυροδερμία, πιτηρίδα και τριχόπτωση. Και επιπλέον υπάρχει και η καταπληκτική οδοντόκρεμα που βλέπουμε εκεί μπροστά, η οποία είναι φοβερή για ουλίτιδα, περιδοντίτιδα, άφτρε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχείλιο έρπιτα και όχι μόνο. Για μένα είναι η καλύτερη οδοντόκρεμα που υπάρχει στον κόσμο. Ε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όμω και επιδερμικά, σε δερματίτιδε, εξέματα, καψίματα. Άλλωστε, πολλέ φορέ ε, λένε κάηκε, βάλει λίγο δοντόκρεμα, ναι. πόσο μάλλον αυτή που έχει και αυτό το υλικό. Που έχει το Για να σταματήσει. Ε, μέχρι ε... μέχρι αιμοροίδε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσουμε. Έχει τέτοια αποτελεσματικότητα. Ε, αν πάμε στα συμπληρώματα διατροφή. Στα συμπληρώματα διατροφή, εδώ είναι αυτά τα δύο προϊόντα. Είναι η ναυαρχίδα τη εταιρεία. Είναι το RG και το GL. Το ένα είναι το μανιτάρι των 90 ημερών, mm -hmm. το οποίο αυτό κάνει την αποτοξίνωση, την καθημερινή και το GL, το οποίο ενισχύει, είναι μανιτάρι 14 ημερών, που εκεί έχουμε βρει ότι έχει στις 14 μέρες ε, το καλύτερο αποτέλεσμα ε, και αυτό κάνει την... Ε, ενίσχυση του οργανισμού, του ανσωπητικού για να αυτοθεραπευθεί παμε Πάμε ένα-ένα να τα ξεδιαλύνουμε. Άρα λοιπόν, σήμερα μιλάμε για το μανιτάρι των 90 ημερών και των 14 ημερών, mm -hmm. α, με βάση πάντα το γανόδερμα. Αυτό μαθαίνουμε σήμερα και ο λόγος που είναι κοντά μα είναι να μάθουμε τελικά τι είναι αυτό το γανόδερμα, γιατί αυτή η εκπομπή ενημερώνει, εκπαιδεύει και πληροφορεί. Και πάμε να πούμε, όταν λέμε των 90 ημερών, εννοούμε ότι κάποιο παίρνοντα αυτό το σκεύασμα α, για 90 ημέρε, μία κάψουλα κάθε μέρα φαντάζομαι, έτσι δεν είναι ότι σε 90 μέρες ολοκληρώνεται. Όχι, 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 όχι. 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 Είναι μανιτάρι καλλιέργεια ζωής σε 90 ημερών. Το οποίο μπορεί να το παίρνει κάθε μέρα εσάς. Κάθε μέρα. Για μένα πρέπει να το βάλει στη ζωή σου καθημερινά. Ωραία. Να μην το σταματήσει. ποτέ. Και αυτό που έχει των 14 ημερών. Αυτό κάνει, είναι καλλιέργεια 14 ημερών, mm -hmm. το οποίο αυτό κάνει την, βοηθάει τον οργανισμό να ενισχυθεί, να, ενισχυ, να θωρακίσει τις άμυνές του, Ωραία. να ανεβάσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα Ρωστό. Και έτσι να αρχίσει να αυτοθεραπεύεται. Μπορούν όμω, κύριε Κουτσούκο, να παίρνονται και σε συνδυασμό. Όχι, επιβάλλεται, επιβάλλεται. να παίρνουν. Καθημερινά η δοσολογία είναι αν δεν έχουμε ένα πρόβλημα, ένα ζευγάρι κάθε μέρα. Μάλιστα. Ξεκινάμε. Ε, για την πρώτη βδομάδα να συνηθίσει ο οργανισμό. Μετά το, κάνουμε, το αυξάνουμε τη δεύτερη βδομάδα σε δύο ζεύγοι ημερησίω. Τρίτη βδομάδα τρία ζεύγοι και μετά τέσσερα ζεύγοι. Αλλά όταν, αυτό είναι για να κάνουμε πρόληψη όταν δεν έχουμε θέματα υγεία. Όταν υπάρχει ένα σοβαρότερο πρόβλημα που χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, π.χ. διαβήτης, αλλεργίες, αυτοάνωσα, πίεση χολυστερίνη, έτσι, ε, γιατί έχουμε δει ότι έχει αποτέλεσμα σε όλα αυτά, ρυθμίζει όλα αυτά το σώμα μας. Mm -hmm. Να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν θεραπεύει το γανόδερμα της αρρώστιας. Σαφώς. Έτσι. Να Όχι. ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βοηθάει και, ε, και ρυθμιστικά. το προσωπικό μα. Είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, σε σημαντικό υγεία, αυτό ευεξία, και πολύ σημαντικό και αυτό. πνευματική διάβγεια και μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, ο συνδυασμό αυτό ε, μπορεί, αν έχουμε ένα σοβαρότερο πρόβλημα, να αυξήσουμε τι δόσει. Τι καθημερινέ. Και στην εταιρεία έχουμε και ειδική ομάδα επιστημόνων γιατρών που μπορεί κάποιο να απευθυνθεί και να του προτείνουμε ε, τη, τη συνιστόμενη δόση. Ζα, γι' αυτό και αυτό έχουμε και το τηλέφωνο με τι πληροφορίε. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν περιπτώσει που το γανόδερμα ή η δοσολογία πρέπει για κάποιον που έχει μία πάθηση από αυτέ που αναφέρατε ή γενικότερα να συμβουλευτεί το γιατρό του. Ή είναι ένα τόσο φυσικό προϊόν που δεν χρειάζεται συμβουλή γιατρού. Ακούστε. Αυτέ είναι συμπληρώματα διατροφή, είναι τροφέ. Ε, Στη... όταν κάποιο είναι ασθενής και ακολουθεί μια αγωγή δεν του λέμε σταμάτα την αγωγή και πάρε Όχι, τα συμπληρώματα είναι, απλά. είναι συμπληρώμα απλώς συνεχίζεις την αγωγή όπως την έχει δώσει ο γιατρός σου Σαφώς. και με τα συμπληρώματα αυτά θα δει γρηγορότερο και καλύτερο αποτέλεσμα στην υγεία τη και πιο σου, πολύ καλή αποδοτικότητα. Ακριβώ. Και τονίζω για άλλη μια φορά, γιατί αυτό που γίνεται σε πολλέ εκπομπέ, που κι εγώ έτσι τα τηλεθεία τι βλέπω και με βγάζει από τα ρούχα μου, είναι να γίνεται σωστή ενημέρωση. Να γίνεται πραγματικά σωστή ενημέρωση και καλή δουλειά από αυτού που παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Ο λόγο που σήμερα είναι κοντά μα ο κύριο Κουτσούκο και η εταιρεία είναι ότι εμεί θέλουμε να μάθουμε ειλικρινά και πραγματικά τι είναι το γανόδερμα. Γιατί πολλοί μπορεί να βγουν και να πούνε τα πάντα. Αυτό που προανέφερε και τον τιμάει πάρα Πολλή σαν εταιρεία είναι. Δεν θεραπεύουμε κάτι. Δεν είμαστε η λύση για τι αρρώστιε σα. Είμαστε το συμπλήρωμα εκείνο που βοηθάει το νοσοποιητικό, σα κάνει πιο δυνατού και εκεί που είναι, για παράδειγμα, δανείζομαι. Ένα κρύωμα να περάσει σε 10 μέρε, παίρνει τι αντιβιώσει και αυτά, μπορεί με αυτό να περάσει σε 6-5 ανάλογα τον οργανισμό ή να έχει πιο πολύ δύναμη. Δεν είπαμε ότι πάρε αυτό αύριο και σε δύο μέρε θα πήγε ο τροποποιητό, θα γίνει καλά και άφησε πίσω ό,τι σου γιάψει ο γιατρό. Μην μπερδεύεστε και μην ακούτε παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι μόνο αυτή. Θέλω να πάμε όμω και στη σπυρουλίνα. Είναι ένα άλλο συστατικό. Αυτά τα δύο θα αναλύσουμε σήμερα. Θα μα κάνει την τιμή να σα ξαναέχουμε, Γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε πολλά και για τον καφέ και για το τσάι. Που λέω, που λέω εγώ ότι είναι πολύ, πολύ σωστό καθημερινά για κάποιον άνθρωπο που πίνει πολλού καφέδε. Όπω ο φίλο μου Άκη να του στείλω τα φιλιά μου. Στην Πέλα και όχι μόνο, θέλω να πω το εξή. Μου είπε λοιπόν στο τηλέφωνο ότι εγώ που πίνω 5-6 καβέδες την ημέρα λόγω δουλειά, εδώ και χρο... ένα χρόνο και έχω σταματήσει και πίνω μόνο αυτόν. Και δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνω την ευεξία μου, αλλά δεν έχω αυτά τα νεύρα, δεν έχω να μην μπορώ να κοιμηθώ. Όλα αυτά θα μου τα συζητήσετε. Θέλω όμω να πούμε λίγο για τη σπυρουλίνα. Okay. Λέγοντα σπυρουλίνα, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν, τι είναι τελικά η σπυρουλίνα και πόσο έχουμε μεγαλύτερη δράση όταν η σπυρουλίνα έχει βάση και συστατικό βασικό, το γανόδερμα. Ε, η σπυρουλίνα είναι ένα, ένα φύκι. Έτσι. Ε, θαλάσσιο φύκι. Εξαπλώνεται σε τροπικά νερά και έχει υψηλά, υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό και σχετικά αλκαλικό ph. Ε, τι κάνει η σπυρουλίνα. Η σπυρουλίνα βοηθάει στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων υποσυτισμού, βοηθάει στη θεραπεία από διαταραχές του μεταβολισμού μας και μειώνει επίσης τις παρενέργειες φαρμάκων. Η NASA τη συνιστά σαν τροφή για τους αστροναύτες και θα είναι η πρώτη καλλιέργεια όταν κατοικηθεί ένας νέος πλανήτης φυτού που θα γίνει. Γιατί είναι υπερτροφή και αυτή. Δηλαδή κάποιος... Τι, τι, ε, έχει, έχει όλα... Ε, τα εχνοστοιχεία, μέταλλα και αυτοί που χρειάζεται ο οργανισμό. Θεωρείται μια πλήρη στροφή. Δηλαδή, να σα το πω, ομα, ο μα, ο οργανισμό μπορεί να ζήσει με σφυριλίνα και γανόδερμα και νερό. Μπορεί να επιβιώσει. Καταλαβαίνετε ναι, από πόσο. Από τη στιγμή που μιλάμε ότι είναι συμπλήρωμα, ναι. δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε. Όχι, μπορεί να επιβιώσει σε περίπτωση ανάγκη. Α, αυτό Έτσι. είναι σημαντικό. Ρε, Ρε, Ρε. Αν απομονωθεί κάπου και δεν έχει άλλο τρόπο άλλο. Τίποτα άλλο κάποια βασικά συστατικά. Ακριβώ. Μπορεί να επιβιώσει. Σωστά. Σαν ελάχιστη διατροφή. Αυτό το κάνουν και όπω οι άνθρωποι που πάνε ε, στην Άσε, δεν ξέρω εγώ, τι, που δεν μπορούν να έχουν μαζί τους το κοτόπουλο με το ρύζι ακριβώς, ή δεν μπορούν ακριβώς, να παίρνουν μαζί του τα λαχανικά, παίρνουν ειδικά χαπάκια τα οποία έχουν μέσα όλα αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Ε, η σπυρουλίνα είναι σε καθημερινή συνιστόμενη δόση ένα χάπι την ημέρα και αυτό, Όχι. Εκεί παίρνουμε στη σπυρουλίνα, θα πάρουμε ε, 4 έω 6 καθημερινά. Και σε θέματα που είμαστε εξασθενημένοι, μπορούμε να πάρουμε και 10 χαπάκια. Okay. Έτσι. Ε... Ε, να πούμε όμως δυο λόγια ακόμα για τη σπυρουλίνα, mm -hmm. γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είναι πολύ καλή πηγή ασβεστίου η σπηρουλίνα. Όπω επίση και σιδήρου. Επίση είναι πολύ καλή πηγή πρωτενη. Έχει περισσότερη πρωτενη από το κρέα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια πλήρη στροφή. Ξεκινάω εγώ αύριο. Okay. Ε, οργ... Βλέπω αλλαγέ στον οργανισμό μου κατευθείαν. Αρχ... κάθε εβδομάδα που το χρησιμοποιούμε, αρχίζουμε και βλέπουμε διαφορέ. έτσι ε, για να έχουμε ένα πρώτο κύκλο, όπω το λέμε εμεί, θέλει τρει μήνε. Για να δει κάτι καθημερινή κρίση, για να δει ένα πρώτο κύκλο στον οργανισμό σου έχει, πραγματικά έχει δει μεγάλη διαφορά. Αλλά σίγουρα, εβδομάδα με εβδομάδα που χρησιμοποιούμε τα προϊόντα αυτά, θα δούμε διαφορά στην ενέργειά μας, στην υγεία μας, στην ευεξία μας, ε, στην πνευματική μας διάβια και στη διάθεσή μας. Έτσι που είναι πολύ. πολύ σημαντικό στο περιβάλλον που ζούμε σήμερα με το έντονο στρες και τις πολλές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ε, καλή συνέχεια ε, σε όλη αυτή την, ε, αν την ενασχόληση με ένα τόσο φυσικό αλλά θεματογραφικό ε, συστατικό ε, το γανόδερμα και ανανώνουμε το ραντεβού μας. Uh, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ και πράγμα. εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμεί φεύγουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσω μετά επιστρέφω Σίλια Κατραλή που έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό νέο. Αλλά βεβαίω και με πάρα πολύ ωραία μικρότερη μόδα. Μέχρι να πάμε σε έναν πολύ όμορφο χώρο τη Όλα αυτά θα διεξαχθούν σε πάρα πολύ.